Αλλεργία είναι μια αντίδραση υπερευαισθησίας του οργανισμού απέναντι σε κάποια ουσία, αιωρούμενα σωματίδια, τροφή ή μυρωδιά που λέγεται αλλεργιογόνο. Τα αλλεργιογόνα που εισέρχονται στον οργανισμό με τις τροφές προκαλούν συμπτώματα στα χείλη, τη γλώσσα, το φάρεγγα, τον ισοφάγο, το στομάχι και το έντερο, ταλαιπωρώντας τους ασθενείς. Τα εισπνεώμενα αλλεργιογόνα προκαλούν συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα. Όταν το αλλεργιογόνο έρθει σε επαφή με το ορεινικό πλενογόνο, μπορεί να δημιουργηθεί αντίδραση υπερευαισθησίας που ονομάζεται αλλεργία. Η αλλεργική αντίδραση έχει συμπτώματα που είναι κόκκινα μάτια, δακρύρια, φτάρνισμα, καταρροή και μπούκωμα. Σε ορισμένα άτομα μπορεί να ενεργοποιηθεί και το κατώτερο αναπνευστικό σύστημα με βήχα, δύσπνοια, αναπνευστική δυσχέρεια, συμπτώματα δηλαδή του βροχικού άσματος. Μην ξεχνάτε ότι η αλλεργία είναι μια ιδιαίτερη αντίδραση του οργανισμού για το κάθε άτομο ξεχωριστά και έτσι αντίστοιχη είναι και η θεραπεία. Η πιο αποδοτική θεραπεία είναι η ανοσοθεραπεία και η απευαισθητοποίηση, δηλαδή μικρές ενέσεις υποδόρειες ή λίγες σταγόνες υπογλώσσια, κατά τακτά χρονικά διαστήματα και για παρατεταμένο διάστημα με μικρές ποσότητες του αλλεργιογόνου, έτσι ώστε ο οργανισμός σιγά σιγά να απευαισθητοποιηθεί. Εναλλακτικές θεραπείες που χρησιμοποιούνται είναι η ομοιοπαθητική και ο βελονισμός. Το θέμα είναι μια χορηγία του e-shop overhill.gr.